Η κακοκαιρία Αθηνά ξεκίνησε λοιπόν την επέλασή της και κλαίει Μαρουσάκη να δούμε ποιες περιοχές θα πληγούν από εδώ και πέρα. Πρώτα πρώτα τα νησιά του Ιωνίου περνούν λίγο δύσκολα. Πράγματι, Λίνα, ήδη το βαρομετρικό χαμηλό βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα. Όπω μπορούμε να δούμε και στον πρώτο μα χάρτη, αυτό το οργανωμένο κύμα κακοκαιρία επηρεάζει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα νησιά του Ιωνίου Πελάγου. Σιγά-σιγά αρχίζει και μετατοπίζεται πιο ανατολικά και τι επόμενε ώρε θα απασχολήσει αρκετέ περιοχέ τη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιε περιοχέ θα βρεθούν στο κόκκινο από τι επόμενε ώρε. Στον επόμενό μα χάρτη, όπου θα δούμε χαρακτηριστικά ισχυρέ βροχές. Σε περιμένουμε στα νησιά του Ιωνίου Πελάγου, αργότερα θα επηρεαστεί η Ήπειρο, η Στερεά, κυρίω θα λέγαμε η Δυτική και Κεντρική Στερεά, μεγάλο τμήμα τη Πελοπονίσου, η Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Πελοπόννησο, όπω επίση και βορειότερα η περιοχή τη Θεσσαλία, των Σποράδων, τη Υπήρου, τη Δυτική Μακεδονία, αλλά αργότερα θα επηρεαστεί και η περιοχή τη Τράκη. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το μεγαλύτερο τμήμα τη χώρα μα έχει μπει πλέον στο βαθύ κόσμο. Αυτά από σήμερα το απόγευμα και θα κρατήσει αυτή η του τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή με εξάρσεις και υφέσεις. Θα πάμε έτσι μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.